Αυτή η εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και στην ενημέρωση για τον μητρικό θυλασμό. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θυλασμού, το Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θυλασμού και Μητρότητας διοργανώνει την 14η Πανελλαδική Εκδήλωση Εορτασμού Θυλασμού και Μητρότητας, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις και συναντήσεις από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα από 1η έως 7 Νοεμβρίου, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το παρόν και αυτή τη χρονιά. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο Άργος, έχουμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι ο 14ος χρόνος που γίνεται. Σκοπός μας είναι η ενημέρωση της μαμάς και της ενθάρρυνσης. Όχι τόσο να θυλάσει δημόσια, όσο να ενημερωθεί και να θυλάσει όταν επιθυμεί το παιδί, όπου επιθυμεί. Που αυτό συνεπάγεται ότι κάποια στιγμή μπορεί να είναι και δημόσια, δεν θα είναι μόνο στο σπίτι της. Είναι ταμπού όταν το παιδί πρέπει να θυλάσει και είναι έξω να μπορεί να το θυλάσει. Εννοείται, είναι τροφή του παιδιού, οπότε μπορεί να θυλάσει οπουδήποτε, οποτεδήποτε, όπως εμείς τρώμε στο δρόμο ένα τοστ, μπορεί και το παιδάκι να φάει στη μαμά του γάλα, να τραφεί. Τώρα, τι σημαίνει το μητρικό γάλα? Το μητρικό γάλα είναι πολλά, δεν είναι ένα. Καταρχήν είναι το πρώτο εμβόλιο για το παιδί, από τη στιγμή της γέννησής του. Έχει πάρα πολλά ωφέλη, δεν έχει λίπος. Για να πούμε ότι το παιδί πρέπει να είναι χοντρό, να παχύνει και αυτά, αλλά έχει την ουσία που πρέπει να πάρει το παιδάκι, έχει την αγκαλιά, έχει τη στοργή, έχει την αγάπη, έχει το χουζούρεμα πάνω στη μαμά, έχει όταν πονάει θα στραφεί στο στήθος για να απαλύνει τον πόνο του είτε στα δόντια είτε οτιδήποτε περνάει. Το γάλα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού, είτε ηλικιακά είτε αν περνάει κάποια ασθένεια. Αλλάζει η σύσταση του γάλακτος. Μια ενημέρωση κάνουμε, όπως όλη την Ελλάδα. Δεν θα έχουμε καταμέτρηση όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο σκοπός μας ήταν να περάσει το μήνυμα της ενημέρωσης και της ενημέρωσης και να μην φοβόνται να τραφούν τα παιδιά τους. Αυτό μόνο. Πόσες μητέρες φοβόνται να θυλάσουν και δίνουν το γάλα με τη σκόνη και αυτά, τι θα τους λέγατε? Τίποτα. Εγώ θα έλεγα ότι να ενημερωθούν και αν αποφασίσουν ότι θέλουν να τραφούν τα παιδιά τους με τη σκόνη, ας τραφούν με τη σκόνη. Δεν είναι ότι είναι καλύτερη μαμά αυτή που θυλάζει και αυτή που δίνει ξένο είναι κακή μαμά. Όλες οι μαμάδες θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Δεν είναι εύκολο πάντα και αυτό γίνεται με την ενημέρωση. Δηλαδή, ας έχουν ενημέρωση και ας αποφασίσουν να δώσουν και ξένο γάλα. Δεν είναι κακό. Έχω 3 παιδιά. Τον μεγάλο τον θύλασα 6 χρόνια, την μεσαία 4,5 και τώρα θυλάζουμε ένα χρόνο και συνεχίζουμε. Τι θα λέγατε στις μητέρες που δεν θυλάζουν τα παιδιά τους και δίνουν σχόνη γάλα ή άλλα γάλατα? Είναι προσωπική άποψη του καθενός. Βέβαια ο θυλασμός είναι ένα κομμάτι αναντικατάστατο τόσο για το παιδί όσο και για το δεσμό μεταξύ παιδιού και μητέρας.